Συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Θόδωρο Καράογλου, ο οποίος θριάμβευσε στις πρόσφατες εκλογές. Καλησπέρα κύριε Υφυπουργέ, να λέμε πλέον ξανά, έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ματζούκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να τα πούμε. Και σε μια εκπομπή του Ηρακλή έχουμε να πούμε πολλά, γιατί πέρα από τον πολιτικό αγώνα που δώσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν ξεχάσατε την αγάπη σας για τον Ηρακλή. Το είπα πρόσφατα εκτός αέρα, θα το πω και με τη δική σας παρουσία. Και αυτή είναι μια αλήθεια, είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει. Δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά κάτι έγινε με την δική σας πρωτοβουλία, που η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής τότε δεν υπήρχε κάποιος που θα πάρει μια πρωτοβουλία να τους μαζέψει όλους. Εσείς το κάνατε. Και από εκεί ξεκίνησαν κάποια πράγματα. Άσχετα αν δεν έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, αλλά τουλάχιστον βάλατε 5-10 ανθρώπους, 5-10 φορείς, καθίσαν στο ίδιο τραπέζι στη συνάντηση που είχατε προκαλέσει ο ίδιος. Κύριε Ματζούκη, ήταν για μένα μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί ξέρετε, με την προκήρυξη των εκλογών και μετά είχαμε πολύ μεγάλο τρέξιμο έως τις εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι ο στόχος μου ήταν να βοηθήσει την παράταξή μου να βγει πρώτο κόμμα στις εκλογές, να αναλάβει ξανά τη τύχη διακυβέρνησης της χώρας και βέβαια να απομακρύνουμε μια πολύ κακή κυβέρνηση. Απ' την άλλη, η προσωπική μου φιλοδοξία ήταν να επανακλεγώ. Ήθελα να επανακλεγώ για μια ακόμη φορά πρώτος, όπως άλλωστε και τις προηγούμενες. Και έγινε με ρεκόρ, αν δεν κάνω λάθος. Και επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι και η παράταξη Πανελλήνια πήγε πάρα πολύ καλά και σε τοπικό επίπεδο, η δεύτερη εκλογική περιφέρεια πραγματικά πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε 3,5 μονάδες πάνω από τον αθνικό μέσο όρο, 43 και κάτι. Και σε επίπεδο προσωπικό εξελέγη και για 8η συνεχή φορά πρώτος βουλευτής της Θεσσαλονίκης και για πρώτη φορά βουλευτής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, έσπασε το φράγμα των 30.000, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τις αγάπες μας, ξεχνάμε τα πάθη μας και ένα από τα πάθη τα οποία έχω είναι ο Ηρακλής. Καθημερινά ακόμη και στο τρέξιμο το μεγάλο του έτονο το προκλητικό, έριχνα μια ματιά στα site του Ηρακλή να παρακολουθήσω να δω τι γίνεται και ανησυχούσε, γιατί έβλεπα ότι υπήρχε ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για το τι είμαι Λιγενέστε, δεν υπήρχε καμιά κινητικότητα, δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που να ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή. Γι' αυτό πήρα εν μέσω προεκλογικής περίοδου την πρωτοβουλία να κάνω την συνάντηση με επίλεκτα στελέχη της οικογένειας του Ηρακλή, επιχειρηματίες, επιστήμονες. Χάρηκα πάρα πολύ που μέσα από έναν γόνιμο και δημοκρατικό διάλογο και μετά σε μερικά σημεία τελικά βγήκε μια επιτροπή, μια αυταμελής επιτροπή, η οποία ξεκίνησε κάτι να τρέχει και χαίρομαι που υπάρχει ακόμη και δείχνει μια κινητικότητα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Τώρα, ξέρετε και σωστά είπατε και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ανέλαβα το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με την μορφή που έχει σήμερα. Δηλαδή, για δεύτερη φορά. Για δεύτερη φορά, ναι. Την Πέμπτη είμαι στην Αθήνα, Τετάρτη βράδυ γυρίζω, Πέμπτη πρωί έχουμε τελετή παράδοση παραλαβής. Θα προσπαθήσω όμως μέσα στο Δοκέκο που θα είμαι λίγο έτσι πιο έρεμος και θα έχουν σταματήσει τα τηλέφωνα που γίνεται χαμός, να δω τι μπορεί να γίνει με την ομάδα, τι γίνεται, όλα τα σχετικά. Να σας πω ότι ήδη μίλησα χθες με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, τον Θανάσιο Παπαδόπουλο, μου πήρε τηλέφωνο από την Αμερική για να με συγχαρεί. Του είπα τι γίνεται, μου είπε ότι θα έρθει το συντομότερο δυνατόν. Θα έχω μια συνάντηση μαζί του για να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει ο άνθρωπος, που σκοπεύει έτσι να κινηθεί και όλα τα σχετικά με την πορεία του Ηρακλή και την αγωνία την οποία έχουμε για το μέλλον. Μιας και μας λέτε, κύριε Καράγουλου, αυτή την είδηση της χθεσινής σας τηλεφωνικής επαφής με τον κύριο Παπαδόπουλο, φαντάζομαι γνωρίζετε τη χθεσινή του ανακοίνωση, αν προλάβατε να τη δείτε. Σήμερα υπάρχει διάψευση του Αχιλλέα Μπέου ότι δεν προκύπτει καμία συμφωνία με τον Παπαδόπουλο, για αυτό που λέει ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλής. Και δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αν έχετε κάποια, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, για αυτό που ουσιαστικά λέει στη χθεσινή του τοποθέτηση ο κύριος Παπαδόπουλος, ότι θέλουμε να πάρουμε το αφημί του χρόνου, φέτος να παίξουμε κάπου με την ΚΑΠΑ 19 και του χρόνου να πάμε στο Βόλο να πάρουμε το αφημί να παίξουμε στη Σούπερ Λίγκα. Βέβαια, εδώ υπάρχουν κίνδυνοι, γιατί δεν ξέρουμε αν ο Βόλος του χρόνου θα είναι στη Σούπερ Λίγκα σίγουρα. Δεν ξέρουμε αν θα έχει χρέη αυτό το αφημί που τώρα είναι καθαρό μέσα σε ένα χρόνο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν έγγραφα μεταξύ των δύο πλευρών που να πείθουν ότι υπάρχει όντως συμφωνία. Και βάζω στο τραπέζι και τη σημερινή τοποθέτηση του Μπέου που λέει ότι δεν υπάρχει το παραμικρό. Όλα αυτά λίγο. Εντάξει.
δεν έχω ασχοληθεί για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά επιχείρηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είχα το χρόνο μέχρι τώρα. Αλίμονο, αλίμονο. Απλά επειδή μιλήσατε μαζί του, γι' αυτό σας τα θέτω. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θέλουν διερεύνηση. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής πρέπει σίγουρα την χρονιά που έρχεται, την ποδοσφαιρική χρονιά που ακολουθεί 2019-2020, να συμμετέχει σε μια επαγγελματική κατηγορία. Το ιδανικό θα είναι να συμμετέχει στη Super League 1. Έτσι. Το χειρότερο σενάριο θα είναι να συμμετέχει στη Football League, δηλαδή στην τρίτη. Αλφα εθνική ή τρίτη εθνική, έτσι τα λέμε mm-hmm. με ελληνικά. Γιατί στη Super League δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που δεν προχώρησε το θέμα του Βόλου. Υπάρχει μόνο το θέμα του Βόλου σε ό,τι αφορά τη Super League 1. Έτσι, υπάρχει κάτι σε σχέση με τη Super League 2, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Και υπάρχει επίσης κάτι, μια κινητικότητα και σε ό,τι αφορά τη Football League. Ναι. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε. Ο κόσμος του Ηρακλή είναι πάρα πολύ κουρασμένος, πάρα πολύ ταλαιπωρημένος. Όταν βλέπουν καθημερινά έτσι, άλλες ομάδες θεσσαλονικές ή της υπόλοιπης Ελλάδος να έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, να ανακοινώνουν μεταγραφές, να βλέπουν κινητικότητα. Και εμείς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ποδοσφαιρικό τμήμα, σε ποια κατηγορία θα συμμετέχει, πόσα χρηματοδοτηθεί. Καταλαβαίνετε τι στεναχώρια υπάρχει και τι απογοήτευση. Αλλά θέλω να καταθέσω και κάτι για το αυτόλογο μέσα στην καρδιά μου. Mm-hmm. Ξέρετε, στην προεκλογική περίοδο, γυρίζοντας όλο τον νομό, από τις πιο φτωχές αγροτικές περιοχές μέχρι και τις πιο πλούσιες αστικές περιοχές, όπως είναι η Πηλαία και το Πανόραμα στην εκλογική μου περιφέρεια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι με σταματούσαν και μου λέγανε, Θόδωρο, τι θα γίνει με τον Ηρακλή μας, τι θα γίνει. Το φαντάζομαι. Αγωνία, δηλαδή, το φαντάζομαι. Χιλιάδες άνθρωποι παντού, όπου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε σημείο ακόμη και οι συνεργάτες μου που με ακολουθούσαν να έχουν έτσι εντυπωσιαστεί από την. Και μου κάνανε και πλάκα κιόλας πόσοι φίλες του Ηρακλή υπάρχουν. Είναι χιλιάδες, αλλά είναι πολύ πικραμένοι. Χρειάζεται ένα όραμα, χρειάζεται κάτι τέλος πάντων να δουν για να ξαναγυρίσουν στο γήπεδο. Εγώ δεν ξεχνώ ότι όταν πρόπερση επιστρέφαμε και πάλι στην Αλφα Εθνική, στο μπαράζ με την ΑΕΚ, στο Καφταντζόγλιο, είχε περισσότερο από 20.000 φιλάθλους, έτσι. Ναι. Γιατί ήμασταν β' εθνική τότε, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχει ένα πολύ δυναμικό, ένα πολύ δυναμικό κοινό, ένας πολύ φανατικός κόσμος του Ηρακλή, ο οποίος είναι πάρα πολύ πικραμένος, απέχει συνειδητά, απογοητευμένος από όλα αυτά που βλέπει, αρκεί να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να βρούμε τον τρόπο να ξαναφτιάξουμε μια ομάδα η οποία εν πάση περιπτώσει θα είναι καθαρή από τα χρέη και από τα βάρη και από τα λάθη του παρελθόντος, για να ξαναέρθει πάλι κοντά ο κόσμος και να μας δικοποιηθεί ο σύλλογος όπως πρέπει και όπως του αρμόζει. Πάνω σε αυτό που είπατε, δεν μπορώ να ξέρω για αριθμό, αλλά θεωρώ και με αυτό που είπατε, με βάση των όσων έχετε συναντήσει και έχετε δει με τα ίδια σας τα μάτια, και με αυτά που μπορώ εγώ να αφουκραστώ καθημερινά μέσω και της εκπομπής, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί Ηρακλειδείς που ψήφισαν Θόδωρο Καράουγλου γιατί είναι Ηρακλής και γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με άλλους που στο παρελθόν δεν το έκαναν. Δεν ξέρω αν αυτό σας βαραίνει, αν νιώθετε κάτι καλύτερο, αν σας τιμά το γεγονός φυσικά ότι όλος αυτός ο κόσμος του Ηρακλή σας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι. Με τιμάει το γεγονός ότι χιλιάδες πολίτες σε όλες αυτές τις εκλογικές μάχες που έχω δώσει, σε 8 άλλες πάλι εκλογικές μάχες, είναι κοντά μου, με στηρίζουν, με βοηθάνε και με κλέγουν και τις 8 φορές πρώτο βουλευτής στη Βίδα Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, γιατί ξέρετε κύριε Ματζούκη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς. Βεβαίως. Εγώ δεν προέρχομαι από οικογένεια μου πολύ, από πολιτικό τζάκι, από οικονομικά, καμιά οικογένεια έτσι, με μεγάλα οικονομικές δυνατότητες. Είμαι ένα απλό παιδί από μια φτωχή αγροτική οικογένεια του Ζαγκιντέρη, το χωριό μου, ξεκίνησε και βήμα-βήμα έφτασε όπου έφτασε και με πολλή προσπάθεια και με πολλή αγάπη από τον κόσμο. Το κιανόλευκο Ζαγκλιβέρι, να το πούμε αυτό. Το κιανόλευκο Ζαγκλιβέρι, σωστά. Λοιπόν, πράγματι στην προσπάθεια αυτή είχα κοντά μου πάντοτε τους φίλους του Ηρακλή, με ποια έννοια. Με την έννοια κάποιοι μπορεί να ψηφίζαν στη Β' και να μην ψηφίζαν, αν ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία, κάποιοι που δεν ψηφίζαν Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίζαν στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια, λέγανε καλή τους κουβέντα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό που μετράει στις πολιτικές διεργασίες είναι το καλό κλίμα, η εικόνα που υπάρχει. Και να επηρεάσεις κάποιον με την καλή έννοια. Ναι. Ακριβώς, δημιουργείς ένα κλίμα κατάλληλο. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτά έχουν τελειώσει τώρα, γιατί τελειώσει τις εκλογές και τώρα στο διατάφτα πρέπει να δούμε και πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα τρέξουμε λίγο την υπόθεση με τον Ηρακλή. Επαναλαμβάνω ότι χθες όταν μου πήρε τηλέφωνο ο κ. Παπαδόπουλος για να με συγχαρεί, μου είπε ότι σύντομα θα είναι στην Θεσσαλονίκη για να κουβεντιάσουμε από κοντά το τι με λιγενέστε. Αυτό που στέκομαι εγώ και αυτό που λέω και τώρα βλέπω και τον Μιχάλη του Γεράνη εδώ στην Αθήνα στο Πλάζα που
πίνω καφέ με ένα φίλο και μπαίνει και αυτό τους μέσα, θα του πω τα χέρια της. Φυσικά, φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που στέκομαι και αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να κινήσουμε τις διαδικασίες εκείνες έτσι ώστε να υπάρξει Ηρακλής, να υπάρξει Ηρακλής στο ποδοσφαιρικό στερέωμα και πάλι. Επαναλαμβάνω, για μένα θα πρέπει να είναι σε μια επαγγελματική κατηγορία. Μακάρι αν γίνεται στην αλφαθνική, αν δεν είναι στη δίτα ή στη γάμα, αυτό είναι σημαντικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που υπόσχομαι εγώ είναι ότι θα κοιτάξω το συντομότερο δυνατόν σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή, την προσωρινή διοίκηση τέλος πάντων που βγήκε, να δούμε τι διαδικασίες θα μεθοδεύσουμε, ώστε να γίνει αυτό το συντομότερο δυνατόν πραγματικότητα. Για τον κόσμο που λέγαμε, στα καφενεία και όχι μόνο και στο διαδίκτυο, σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και να ξέρετε ότι οι Ηρακλειδείς κολλάνε τους υπόλοιπους και λένε μόνο εμείς έχουμε υπουργό. Εντάξει, εγώ δεν θα είμαι υπουργός. Και η αλήθεια είναι ότι είστε μοναδικός από εδώ, έτσι. Να σας δώσω και το Μιχάλη να πει μια καλησπέρα. Βεβαίως. Καλησπέρα κύριε Γεράνη, τι κάνετε? Προσπαθούμε. Είναι και η Αθήνα μπλε από ό,τι βλέπω. Ναι. Ήσασταν κοντά και σε όλη αυτή την προσπάθεια και με τη δική σας επιτυχία βέβαια στις δημοτικές εκλογές. Ακολούθησε και αυτή του Θόδωρου Καράουλου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που του είπα πριν από λίγο, ότι στον Ηρακλή σήμερα δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι κοιτάξτε, λέτε ότι λέτε για μας, αλλά μόνο εμείς έχουμε υπουργό. Δεν υπάρχει άλλο στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον που να εκφράζει τα οπαδικά του αισθήματα, έτσι, και συναισθήματα, όπως ο κύριος Καράουλου όλα αυτά τα χρόνια. Ένας άνθρωπος από εμάς και όλοι μαζί εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας για να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα εκεί που την αξίζει. Αυτό αργεί πάρα πολύ βέβαια και μας πονάει και εσάς προσωπικά και τον κύριο Καράουλου και όλους μας. Και φαντάζομαι... Κάτι πρέπει να γίνει. Όχι φαντάζομαι, σίγουρα κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Θα πρέπει να πάρουμε την πιο σωστή απόφαση, ούτως ώστε η ιστορική ομάδα του Ηρακλή μας να προχωρήσει με σταθερά βήματα και να μην έχει τα προβλήματα του παρελθόντος. Να υποθέσω ότι αν γίνει κάποιο κάλεσμα τις επόμενες μέρες, κάποια γενική συνέλευση από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ για να δώσουν φορείς και τα λοιπά το παρόν, θα σας δούμε και τους δύο. Πάντοτε είμαστε παρόντες. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αυτό είναι η ουσία του πράγματος. Να μπορούμε να κάνουμε πράγματα, ώστε να ξεμπλέξουμε από όλη αυτή την ταλαιπωρία της ομάδος. Και αυτό που έχετε πει και το έχετε δείξει και εμπράκτο στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και με το Βόλο είναι ότι από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο... Δυστυχώς ακόμα είμαστε σε μια θέση αναμονής, τουλάχιστον τώρα να πλαισιώσουμε και το βόλι, να πλαισιώσουμε και το μπάσκετ, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και αυτά τα τμήματα που είναι στην Α1, έτσι, είναι στις μεγάλες κατηγορίες και τα δύο. Αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως και μου δίνει την ευκαιρία να καλέσω και εγώ, όπως και ο Υπουργός συνέχεια το κάνουμε, να έρθει κοντά ο κόσμος και στα άλλα τμήματα και να είναι δυνατή η φωνή μας. Και βεβαίως και η ατμομηχανή που είναι το ποδόσφαιρο να δοθούν λύσεις μέσω της δυναμικότητας και της θέλησης όλων των φιλάθλων. Καλή διαμονή στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό κύριε Γεράνη να ρωτήσω μία ακόμα ερώτηση στον κύριο Καράουλου αν είναι κοντά σας για να ολοκληρώσουμε και σας ευχαριστώ πολύ. Το καταλαβαίνω. Σέβομαι απόλυτα τον χρόνο σας. Κάτι τελευταίο. Δυστυχώς εδώ ως εκπομπή δικαιωθήκαμε σε αυτά που λέγαμε κάθε μέρα για τον κύριο Βασιλιάδη. Και λέω δυστυχώς γιατί λέω μακάρι να τα έκανε αυτά που έλεγε, γιατί ο Ηρακλής αν έκανε αυτά που έλεγε θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη μοίρα. Με τις υποσχέσεις, με τις κρατικές χορηγίες, με όσα είχε ακριβώς, πει τα αντισταθμιστικά ακριβώς, προγράμματα κτλ. Που δεν έδωσε όχι 300 και 600 ευρώ, ούτε 30 δεν έδωσε. Υφυπουργός Αθλητισμού δεν είστε. Είστε στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Δεν ξέρω το κατά πόσο, επειδή σίγουρα από εδώ και πέρα θα ακούτε τον οποιοδήποτε Ηρακλειδέα να σας λέει
Θόδωρε, κάνε κάτι για τον Ηρακλή μας. Θόδωρε, πίεσε τον Υπουργό. Θόδωρε, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Είναι στο μυαλό μου, δεν χρειάζεται να μου το λέτε. Είναι στην καρδιά. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Που είδα το τελευταίο τον Αυγενάκη, αφού τον συνεχάρην, είναι ο νέος υπουργός αθλητισμού. Του είπα, Λευτέρη, δύο πράγματα θα σου ζητήσω εγώ. Να τακτοποιήσουμε το θέμα με τα χρέη της ικανότητας του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής και δεύτερον να αποκαταστήσουμε την αδικία που έχει γίνει σε βάρος ποδοσφαιρικού τμήματος όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ηρακλής είναι η μόνη ομάδα η οποία αγωνιστικά ποτέ δεν υποβιβάστηκε και όμως βρίσκεται και ταλαιπωρείται σε χαμηλότερες κατηγορίες γιατί κάποιοι άλλοι έτσι θέλαν. Και ήταν το εύκολο θύμα της όλης ιστορίας. Ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος είχε υποσχεθεί και για το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, έχετε δίκιο. Να περάσει την τροπολογία που δεν πέρασε ποτέ, έτσι. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά, και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ στον κύριο Καράογλου.